ψάρι πρέπει να είναι αυτό. Η γνώμη δικιά μου ότι πρέπει να είναι μια μεγάλη λίτσα, όπως λέμε εμείς εδώ πέρα. Γύρω στα 15 μέχρι 17 κιλά πρέπει να είναι. Μεγάλο ψάρι. Αρκετά μεγάλο για την περιοχή μας. Βέβαια τώρα αυτό πώς βγήκε εδώ πέρα. Μάλλον έχει χτυπηθεί ή έχει παλέψει με κάποιο πιο μεγάλο ψάρι και δεν κατάφερε να επιβιώσει. Και σιγά σιγά βγήκε στην παραλία τη δικιά μας και αυτό ακόμη. Και Θανασόπουλε, ένα πολύ μεγάλο ψάρι βγήκε εδώ στην παραλία της Νέας Κιωτίας. Ποιες είναι οι διαδικασίες? Κοιτάξτε, τώρα εδώ έχει έρθει και η αρμόδια υπηρεσία του Μελληνικού. Θα δούμε τι μπορούμε να κάνουμε, θα το βάλουμε σε μια σακούλα, θα το αποσύρουμε πάντως για να μην συνεχίσει η σύψη του, γιατί θα φέρει προβλήματα στους λουόμενους εδώ πέρα και η παραλία, από ό,τι υποσχεθήκαμε προχτές, θα είναι καθαρές, να συνεχίσουν να είναι καθαρές και να μην έχουμε κανένα πρόβλημα. Τι ψάρι πρέπει να είναι αυτό? Εγώ με την εμπειρία που έχω είναι λίτσα, είναι ο καιρός τους τώρα, φαίνεται τώρα ότι αυτό έχει χτυπηθεί από κάποιο... από κάποια προπέλα σε κάποιο σημείο, ας πούμε, και τα λοιπά, στη ράχη του κάτι έχει συμβεί, ας πούμε. Οπότε εξευράστηκε, πρέπει να είναι κανένα δύο μέρες το πράγμα, γιατί από ό,τι βλέπουμε έχει αρχίσει η σύψη του. Αλλά επειδή είναι άσπρα τα χαλίκια εδώ πέρα, ίσως να μην το έχουν προσέξει αυτοί που οι περιπατητές. Ευτυχώς ένας άνθρωπος σήμερα μας ειδοποίησε και θα κάνουμε αυτό που πρέπει. Τι ώρα το είδα το πρωί? Το είδα από το απόγευμα 5 ώρα αυτό, όταν περπατούσα εγώ εδώ. Μεγάλο ψάρι, ε? Ναι, είναι ένα 20 μήκος και πρέπει να είναι 80 κιλά. Και τι ψάρι πρέπει να είναι? Πρέπει να είναι λίτσα. Χτυπημένη από ό,τι φαίνεται. Χτυπημένη όχι, πρέπει να βγήκε από μέσα. Αυτή έχασε, έχασε. Δεν έχει χτυπηθεί από ό,τι φαίνεται. Όχι, δεν είναι προβελιά. Δεν είναι προβελιά. Πόσο είναι γύρω στα 17 κιλά, 15 με 17? Είναι πιο μέρος.